Καλώς ήρθατε στο πρώτο vlog του Fishing Art Ελλάς. Βλέπω ένα. Πάμε Αθήνα. Ποιο θα συναντήσουμε εκεί? Πάμε να συναντήσουμε έναν φίλο. Θα το πεις. Και καλεσμένο 3 με 4 φορές στα live του Fishing Art Ελλάς. Άρα λοιπόν γρίφος, καλεσμένος γρίφος. Καλεσμένος στη γρίφος, αφού σε λίγο θα τον δούμε. Ωραία. Και τι θα κάνουμε εκεί? Θα πάμε για καφεδάκι. Καφέ. Θα τα πούμε. Ωραία. Θα πάμε να φάμε. Το αγαπημένο μου. Και θα προσπαθήσω και εγώ και εσύ από τη μεριά σου, δηλαδή προσπαθήσουμε να τον πείσουμε να τον πάρουμε Κόρινθο. Λοιπόν, άκου, εγώ του έχω προσχεθεί κάτι. Του έδωσα 2-3 εναλλακτικές και του λέω, εφόσον έρθει στα μέρη μας, θέλω πρωτίστως να περάσεις καλά. Οπότε θέλω να κάνεις ό,τι σ' αρέσει. Εμείς θα του ρίξουμε προτάσεις. Ό,τι διαλέξει. Ωραία. Εμείς θα του κάνουμε την πρόταση. Ψάρεμα. Ψάρεμα στο Κορινθιακό. Περνάμε και σε τούνελ τώρα, δεν ξέρω αν φαινόμαστε. Βέβαια, φαινόμαστε. Λοιπόν, θα του κάνουμε πρόταση για ψάρεμα στο Κορινθιακό. Και άμα δεχτεί. Με βάρκα. Με βάρκα. Από βυθόμετρα, ξέρει. Από βυθόμετρα, πάει να σπάσει τον γρίφο τώρα εσύ. Ναι, ξέρει από βυθόμετρα πολύ καλά. Καλά, κάτι θα δούμε. Θα τον βάλω λοιπόν να διαβάσει το βυθόμετρο. Ή να το σετάρει. Και να το σετάρει. Πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, ξεχάσαμε να πάρουμε ένα καφέ, έτσι. Γεια χαρά. Φρέντο σπρέσο, 2 ταχαρίνες, 2 παγάκια. Το καφεδάκι έτοιμο. Πάμε για να διαβαγγείλεις. Βιάζω ότι έχει τρελαθεί. Όπως καταλάβατε, φτάσαμε Αθήνα. Μια βαβούρα, μια φασαρία, κόρνες, φορτηγά. Πίκρα! Είμαστε λοιπόν στο ξενοδοχείο που μένει ο φίλος που θα συναντήσουμε. Έχω πάρει ένα καφέ και τον περιμένω να κατέβει. Ένα ωραίο ξενοδοχείο. Με την αυλή του, το πράσινό του, την πισίνα του, όλα κομπλέ. Ωραία πράγματα. Γεια σου ρε Μιχάλη. Πού με βρήκατε? Νόμιζα σε βρίσκαμε. Μάθαμε ότι κατέβηκες Αθήνα και είπαμε πάμε να του κάνουμε μια απαγωγή και ήρθαμε εδώ για να σε απαγάγουμε, να σε πάρουμε στην Κόρνηθο. Αρχικά θέλω να μας του πληροφοριοδότες. Δεν μπορώ να το πω. Μου είπαν ότι άμα μιλήσω θα με σκοτώσουν και έτσι δεν μπορώ να το πω. Ωραία. Λοιπόν, άρα πάμε να πιούμε ένα καφέ, πάμε μετά το βραδάκι να φάμε. Ναι. Και σε παίρνουμε μαζί μας Κόρινθο. Οκ, okay, είμαι μέσα. Ωραία. Καλησπέρα, δεν έχουμε πει. Είναι στα παρασκήνια της εκπομπής. Βέβαια, είναι και σε δυνατές. Έτσι, σωστά. Καθένας βάζει το χεράκι του κανονικά. Ηρακλή. Άριστα, τρώμε σαν άρχοντες εδώ πέρα. Βαγγελή, δεν σε βλέπω να έχεις όρεξη. Με την καρύδα στο κέρδι. Ας την κάτω την καρύδα, ρε. Δεν τα ψαρέψαμε εμείς, παιδιά, δεν τα ψαρέψαμε. Μας θα ταΐζουνε. Ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μιχάλη, έτσι, συμφωνείς? Απίστευτα. Ωραία, παιδιά. Συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε. Τελικά η απαγωγή έγινε. Τον έχουμε από πίσω. Τον έχουμε από πίσω. Τον βουτήξαμε και του λέμε πάμε Κόρινθο. Πάμε για ψάρεμα. Πρωί πάμε, έχει ψάρεμα, παιδιά. Πρωί λοιπόν έχει ψάρεμα και θα συνεχιστεί το βίντεο
με Μιχάλη Τσακαράκη να ψαρεύουμε μαζί. Όπως είδατε, είδατε ποιος είναι ο καλεσμένος μας. Τα καλύτερα παιδιά. Φίλος πλέον. Φίλος, πολύ καλός φίλος. Λοιπόν, και αύριο το πρωί πάμε για ψάρεμα με Μιχάλη Τσακαράκη. Μέρα, καλημέρα. Πάω, αγοράζω ένα καπέλο και καπάκι έχω ραντεβού με τον Βαγγέλη, τον Μιχάλη τον Τσακαράκη, να πάμε για ψάρεμα. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος με το σκάφος του. Τι έγινε, παλικάρια? Καλώς λεβέντες. Νίκο, θα έρθεις μαζί? Τι έγινε τώρα? Γιατί, τι πρόβλημα έχεις? Καλημέρα, Μιχάλη. Γεια σου, Γιώργη. Τι κάνεις? Α, γεια σου, καλά λέει. Έλα, ρε Μιχάλη. Ο Μιχάλης μόλις ανέβηκε πάνω, αμέσως καρφώθηκε στο βυθόμετρο. Ήθελε να το πιάσει στα χέρια του και να το σετάρει. Τρακενό. Θυμάζει όλα τα σάρια. Μιχάλη, το βυθόμετρο ήταν ασετάριστο, έτσι? Ασετάριστο, και όπως επίσης έχουμε πει ότι και η τοποθέτηση του αισθητήρα κατ' ευθεία μου δείχνει το θέμα ότι δεν έχουν καλή τοποθέτηση αισθητήρα. Ούτε καν. Μάλιστα. Δηλαδή, έχω τρομερή απώλεια από τον αισθητήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, εδώ πρέπει να βλέπω πράγματα, να βλέπω χρώματα, να βλέπω τέτοια, ακόμα και στο βυθό. Παίζει ρόλο μεγάλο, έτσι, η θέση του αισθητήρα πίσω. Θες να το πω απλά όπως συνήθως τα λέω. Πέστω, ναι. Είναι σαν να σου κάνω, να σου βάλω καινούργια πόδια και να τα βάλω ανάποδα. Θα περπατάς, δεν περπατάς. Με τίποτα. Λοιπόν, άρα είναι το βασικό. Άρα είναι το βασικότερο. Μάλιστα. Έτσι. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε δηλαδή να το. Θα το βελτιώσουμε ούτε σε άλλο. Εμείς βελτιώσαμε ήδη την απεικόνηση εδώ πέρα στο μηχάνημα. Ένας εξωτερικός αισθητήρας έχει μπει πίσω στη σεντίνα ουσιαστικά και έχει μπει και έχει κολληθεί το εξωτερικό μάτι με σιλικόνη. Έχει κολληθεί στο πλάι. Δηλαδή ουσιαστικά ούτε καν κάθετα για να βλέπει κάθετα το βυθό. Δείχνει πλάι και έχει κολληθεί με σιλικόνη. Και αυτό που πήγε με τη σιλικόνη ουσιαστικά, και αυτός που την έβαλε τη σιλικόνη ο φίλος μας, από μέσα μία φυσαλιδούλα μικρή να έχει σιλικόνη όπως τη βάζουμε μέσα, ναι. Κατευθείαν μου δημιουργεί πρόβλημα εδώ πέρα και έχω απώλειες. Έτσι, και μπορεί πόσο να χάνω δηλαδή, εύκολα το βάθος. Πόσο να είναι και λοξά. Πόσο μάλλον και λοξά. Εκεί υπάρχει και απόκληση βάθους στην περίπτωση. Εννοείται. Γιατί όταν είμαστε τώρα εμείς που είμαστε 100 μέτρα, 90 μέτρα που είμαστε εδώ πέρα, φαντάζομαι ότι αντί να δείξει κάθετα εδώ πέρα, θα μου δείξει εδώ. Καμία σχέση. Έτσι, αν είμαστε στα ριχά, νομίζω ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Μας δείξει μισό μέτρο, να μας δείξει πόσο. Όσο μεγαλώνουν τα μέτρα, μεγαλώνει και απόκριση. Φυσικά. Τόσο θα μας βλέπει κάθετα. Θα ανοίγει. Και στα 100 μέτρα θα μας βλέπει 30 μέτρα μακριά, 20 μέτρα μακριά. Ανάλογα την κλίση που έχει δοθεί, αλλά έχει δοθεί κλίση. Ωραία. Ωραία. Εμείς λέμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να ψαρέψουμε και να το δούμε το βυθόμετρο στην πορεία. Οκ. Το μηχάνημα, να ξέρετε ότι στην πορεία που ψάχνουμε να βρούμε ψάρια δεν μας δείχνει ψάρια. Δεν μπορεί να μας δείξει δηλαδή στην πορεία? Όχι. Τι πρέπει να γίνει, δηλαδή αυτό. Δεν μπορεί να μας δείξει γιατί μας φύγουν τα παράσιτα. Άρα πρέπει να φύγουν τα παράσιτα, να σου πω. Κοίτα το πέρα. Τώρα θα σβήσω. Θα σβήσω και ξεκινήσει να μου δείξει καθαρά. Δέστε. Βλέπεις. Τόσο παράσιτο, ρε φίλε. Κοίταξε. Δηλαδή, το έχω δει αυτό. Η διαφορά του παράσιτου είναι το μπλε, οι γραμμές με το λευκό δίπλα. Είναι δηλαδή. Παράσιτα, αυτά που βλέπεις είναι παράσιτα ρεύματος. Παράσιτα ρεύματος. Δεν είναι θορύβου. Εκεί δεν μπορεί να μπει τίποτα κανένα στο συν. Είναι τόσο υπουλό. Κάποιο ποινιάκι, α πούμε. Δεν ξέρεις από πού σου έρχονται, είναι τόσο υπουλό. Ναι. Ίσως με ένα τέτοιο, ξέρω εγώ, να το διορθώσουμε με αυτό που αντιπαρασιτικά. Είτε μπορεί να καθαρίσουμε τις πόλεις μπαταρίες και να το σώσουμε. Είτε και το βυθόμετρο, νομίζω, Μιχάλη, σε διακόπτω, πρέπει να είναι συνδεδεμένο κατευθείαν στην μπαταρία. Όχι στην κονσόλα με διακόπτες και τέτοια και να κλειδώνει με το κλειδί. Δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει. Απλά θέλει μια πολύ σωστή εγκατάσταση. Λεπτομερός. Τι να πω, εδώ πέρα 69 μέτρα. Έχει εδώ σαβρίδια. Αγγέλη, τι φτιάχνεις? Ένα γρήγορο ψαφαρί, μπας και σώσουμε την κατάσταση και βγάλουμε κανένα ζωντανό. Θα βγάλουμε κανένα ζωντανό ψαράκι. Ναι. Και δεν με κάνει ρεζίλη. Όχι, εδώ, θα εμπιστέψουμε. Σίγουρα, γιατί προηγουμένως έγραφα και. Εμπιστέψουμε, σου λέω. Βούτσα το καλό. Εμπιστέψουμε, σου λέω. Κάτι βλέπω, ναι. Πότε πρέπει να κάνουμε αυτό? Ένα. Είχε περιθώριο, εγώ σου λέω. Βλέπεις, Βαγγέλη. Μέσα στο νερό. Τι θα τραβάς, σε 10 χρόνια. Έτσι θα γίνουμε. Ω, ω.
Όχι ρε, όχι ρε γάμο. Το μεγάλο έφυγε. Το μεγάλο έφυγε. Απ' την κρίνια σου ρε. Είδες τα εργαλεία του Βαγγελάκη. Τα εργαλεία του Βαγγέλη βγάζουν ψάρια. Βαγγέλη, τα εργαλεία σου είναι για το... Δεν σε είδα να φέρεις το εργαλείο σου. Τι να κάνω, αφού με έφερε το μαγαζί κατευθείαν στην βάρκα. Δεν ήθελα να σε πληγώσει να πει ότι βάλει τα εργαλεία τα δικά του. Ο καθένας βάζει ό,τι έχει. Αφού σιγά σιγά. Είσαι ήρεμος, έτσι ναι, μ' αρέσει. Ναι, γιατί ξεκυλώνουν τα χίλια να πούμε και τα χάνουμε. Εκείνη το παιχνίδι. Θέλει χαλαρά. Αυτό είναι μυστικό. Ναι, το σαφρίδι θέλει σιγά για να ακούσει. Tips. Tip. Tip. Τιπ ρε, τιπ ρε, τιπ θα το λέει. Ρε βλάχο. Άμα είχαμε τη μηχανή θα τα πεθαίνω. Ωου. Ωου. Και φρύσα. Ωου, και ο Γιώργος, τεσάρι. Να σου πω κάτι, σου ρίξε τα γυαλιά ο Νίκος, έτσι είναι η εμπειρία, έτσι, η εμπειρία. Ομοιοποίηση, πρεσβειοποίηση. Έχεις χάσει, Νίκο, ξέχασες, ένα, δύο, τάσεις, γιατί τάσεις αυτά, ρε Νίκο. Μάζεψε το καλά. Για να μπορείς να παρατήσεις το καλά. Έφυγε ένα, δεν το πρόλαβα. Έφυγε ένα, έχασε ένα. Δεν μην χάσουμε τετράδα. Και τα δένει και πιστάκωνα, βλέπεις. Καλό το τελευταίο. Καλά είναι όλα μορταφταράκια. Πώς μπορούμε να κάνουμε ένα νοπό δόλωμα, δελεαστικό. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα έχει τυραχοκαλιά μέσα, άρα είναι άκαμπτο. Το βλέπουμε, σωστά. Ωραία. Για να το κάνουμε λοιπόν να είναι που να γυρίζει γύρω γύρω και να μπορεί να έχει μια σωστή κίνηση μέσα στη θάλασσα, θα πάρουμε ένα σωληνάκι ανοξείδωτο. Θα είναι ένα μικρό σωληνάκι, σαν το στυλό, λίγο πιο χοντρό, ανάλογα και τα μεγέθη του ψαριού που θέλουμε να δολώσουμε. Θα πιάσουμε λοιπόν το σωληνάκι, θα το τροχίσουμε, να το κάνουμε πολύ κοφτερό. Ναι. Ένα ανοξείδωτο. Θα το περάσουμε από εδώ πέρα από το στόμα, θα καρφώσουμε με δύναμη, να πιάσουμε τη ραχοκοκαλιά μέσα. Θα το σπρώξουμε και αυτό θα προχωρήσει, θα φτάσει μέχρι εδώ πέρα στη ραχοκοκαλιά. Σε αυτό εδώ πέρα το σημείο πίσω θα κάνουμε τάκ, 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 τάκ με το σωληνάκι, θα κόψουμε τη ραχοκοκαλιά και τραβώντας το έξω θα πάρουμε όλη τη ραχοκοκαλιά έξω. Άρα θα πιάνουμε την ουρά και θα το γυρίζουμε έτσι στο ψάρι και άρα θα έχουμε μια ελαστικότητα όπως είναι οι σιλικόνες. Τι είπες τώρα. Το δεύτερο κομμάτι. Θα πιάσουμε από εδώ πέρα το ψάρι, θα πιάσουμε ένα ψαλιδάκι και θα κόψουμε αυτά εδώ. Κόψουμε αυτό εδώ πέρα και τι έχουμε κάνει. Μπράβο. Έχουμε αφήσει τα σπάραχνα. Αυτό προφανώς θα το έχετε δει στα ραπάλα. Ναι, ναι. Τα ψαράκια πάνετε. Που πάντα έχει μια κόκκινη γραμμή εδώ πέρα, το οποίο είναι τα βράχια του. Άρα, αυτό το ψαράκι τώρα, δολώνοντας το να το κάνουμε σιρτή, όταν έχουμε βγάλει τη ραχοκοκαλιά, έτσι, θα το βλέπεις, θα πιάνεις την ουρά, θα τη φέρνεις εδώ πέρα μπροστά και θα την ξαναγυρίζεις. Άρα το κάναμε να δουλεύει σαν πολύ. Σαν τεχνικό. Ακριβώς. Πολύ ωραίο. Εντάξει. Ευχαριστούμε, καλή. Λοιπόν, αυτό. Κόψουμε το ένα κομμάτι, έτσι. Κόψαμε μόνο το πάνω μέρος. Κόψαμε μόνο το πάνω μέρος, αυτό είδα. Ο λόγος, Μιχάλη. Γιατί δουλεύει μόνο το κάτω του φτεράκι. Πρώτα απ' όλα το εμφανίζεται κατευθείαν σαν τραυματισμένο. Α, κάνει το. Είναι τραυματισμένο. Το κολύμπι του τραυματισμένου, ναι. Είναι τραυματισμένο τώρα το ψάρι αυτό. Και αυτό που κάνει έτσι του δίνει την άνεση να πηγαίνει προς τα πάνω. Αν του κόψει το άλλο θα πηγαίνει προς τα κάτω. Κάτω. Άρα τώρα αυτό. Το έχω τραυματίσει το ψάρι ουσιαστικά. Εδώ πέρα έχουμε αψίδα στα 44-45 μέτρα. Έχουμε αψίδες από ψάρια. Τώρα ουσιαστικά όμως θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να το λειτουργήσουμε λίγο διαφορετικά. Άρα, έτσι να μεταβώ. Ό,τι και αν κάνω, μου βγάζει τέτοια ρε φίλε. Εδώ συνήθως έχει συναγρίδες στο σημείο αυτό. Τότε ουσιαστικά θα είναι συναγρίδες αυτές. Είναι τρία ψάρια βλέπω. Θα γυρίσουμε. Θα σβήσουμε τώρα πάλι.
Να τα, τα ξαναείδαμε τα ψάρια. Να τα δεις. Είναι στο ίδιο σημείο. Μπράβο, ναι. Στα 43 μέτρα περίπου. Ο χρόνος ήταν πολύ περιορισμένος για τον Μιχάλη. Έπρεπε να βγούμε, να φάμε και ο Μιχάλης να φύγει για Κρήτη. Και έτσι ασχοληθήκαμε λίγο, παίξαμε ένα σαφίδι ζωντανό, μήπως και μας πέσει κάποιο ψάρι και αρχίσαμε να παίρνουμε το δρόμο να βγαίνουμε έξω. Προσοχή, παιδιά, μην αφήνετε στο αυτοκίνητο πράγματα, εδώ το σπάσαν το ανθρώπινο αυτοκίνητο. Να είσαι καλά, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Νίκο, χάρηκα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου, Νικόλα. Θα φύγει μαζί με τα ψάρια, Νίκο. Λοιπόν, πάμε να φάμε. Αυτό ήτανε. Πάμε να φάμε κάτι πρόχειρο, κάνα σουβλάκι, κάνα πιτόγυρο. Και εδώ κλείνει η μέρα, ο Μιχάλης φεύγει για αγαπημένη Κρήτη. Τα λέμε μετά στο τραπέζι. Λοιπόν, από Μιχάλη... Από κάποιο πιτσιρίκι τότε. Τι έγινε τώρα, θα φύγεις. Ναι. Θα φύγεις. Τώρα θα φάμε, θα πάμε στο σπίτι, να πάρω τα πραγματά μου, να φύγω κάτω, να πάω στο λαμπάνι. Μπορεί να μην βρήκαμε σουβλατζίδικο, αλλά βρήκαμε μια πάρα πολύ ωραία ταβέρνα μπροστά στη θάλασσα. Έτσι, κάτσαμε να φάμε. Ο Μιχάλης ήθελε να μας φτιάξει καρπάτσο. Κι έτσι, πήρε κάποια ψάρια και έκατσε να φτιάξει καρπάτσο για να φάμε. Λοιπόν, θέλω να μας πεις τώρα για τα επόμενα βήματα. Το αλάτι θα το έβαζα και πιο μπροστά, ας πούμε. Φάγαμε στα γρήγορα, γιατί ο Μιχάλης έπρεπε να φύγει και έτσι ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε τον Μιχάλη και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη φορά όμως στην Κρήτη. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το οργανώσουμε. Αυτό θα, θα το φτιάξουμε. Πρέπει. Πρέπει. Ωραία, άντε. Λοιπόν, καλό δρόμο σε αυτό. Μας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ένιωσα πάρα πολύ. Είσαι καλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Ένιωσα λες και είμαι σπίτι μου. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Και θα τα πούμε σύντομα. Περιμένω, εγώ εδώ είμαι. Εδώ ο όρκο θα βάλω. Εδώ. Για χαρά.